Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, οι Ρώσοι διεξάγουν επιθετικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Ντόνιετς και ενώ η άμυνα της Δωροσικής Ομοσπονδίας πραγματοποιείται στις κατευθύνσεις Λιμάν και Ζαπορίζια. Μάχες θέσεις διεξάγονται στην κατεύθυνση της Χερσόνας, όπου σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, οι Ρώσοι δημιουργούν μια πολυεπίπεδη άμυνα στην αριστερή όχθη του Δνήπερου. Στην Πελογκορόβουκα, στην περιοχή Λουκάνσκ, ο ουκρανικό στρατός βρίσκεται σε άμυνα. Οι Ρώσοι δεν σταματούν να επιτίθενται, δήλωσε επικεφαλής της Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης του Λουκάνσκ, Σεργέη Γκαϊντάη. Αντίθετα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προχωρούν προς την κατεύθυνση Σβάτοβο, λέει ο κυβερνήτη. Από τη ρωσική πλευρά υπάρχουν αναφορές ότι λόγω της λάσπης η δραστηριότητα των χερσαίων επιχειρήσεων εκεί έχει μειωθεί αισθητά. Παρ' όλα αυτά οι Ρώσοι ενισχύουν ενεργά την άμυνα κοντά στο Σβάτοβο. Η Ρωσική Ομοσπονδία εισβάλλει ενεργά στον Παχμούτ, καθώς τι τελευταίε εβδομάδες υπάρχουν πολλές ενδείξει ότι η πόλη βρίσκεται υπό συνεχή πειρά. Εκτιμάται πως οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πυρομαχικά με εμπριστικά στοιχεία μαζικά και σε άλλου τομείς του μετόπου, ιδιαίτερα κοντά στο Ουγγλιντάρ. Στη Ρωσία, η πιθανότητα επίθεση από τι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία προ την κατεύθυνση τη Μελιτόπολη συζητείται σχεδόν καθημερινά, με αναφορέ ότι ο Ουκρανικό στρατό συσσωρεύει εκεί εφεδρείε. Αυτό το θέμα ανησυχεί τη Ρωσική Ομοσπονδία, γιατί αν πετύχει, ο Ουκρανικό στρατό θα είναι κοντά στην Κρυμαία. Το γεγονό ότι είναι απαραίτητο να προετοιμαστούμε για μια σοβαρή άμυνα στην Κρυμαία δήλωσε σήμερα ο βουλευτή τη κρατική Δούμα, Αντρέη Γκουρούλευ. Να σημειωθεί ότι στην Κρυμαία, όπω αναφέραμε νωρίτερα, γίνονται ενεργά οχυρωματικέ εργασίε. Ωστόσο, οι Ρώσοι εκτελούν τώρα τέτοιε εργασίε σε πολλά μέρη. Αλλά αν οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία θα επιλέξουν αυτή την κατεύθυνση για την επίθεση, είναι ακόμα ένα ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσία ενισχύει και εκεί την άμυνα, τραβώντα ενισχύσει προ τη Μελτόπολη. Beli. Εν τω μεταξύ, ο δυτικό τύπο γράφει για επιταχυμένο οπλισμό και πανεξοπλισμό του Πολωνικού στρατού. Η Πολωνία μετατρέπεται σε μια νέα στρατιωτική υπερδύναμη στην Ευρώπη σύμφωνα με το πολιτικό. Η Πολωνία έχει πιθανώ τον καλύτερο στρατό στην Ευρώπη και μόνο θα δυναμώσει, αναφέρει το άρθρο. Η Πολωνία έχει αρχίσει να αυξάνει τι αμυντικέ δαπάνε από το 2,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο στο 5%, έχει δει περισσότερα άρματα μάχη και οβίδε από την Γερμανία και στοχεύει να έχει 300.000 στρατιωτικό προσωπικό μέχρι το 2035. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.